Φοβερό βιβλίο. Είναι το πιο ανατρεπτικό βιβλίο που μιλάει για τα παρασκήνια στην πραγματικότητα της Ελληνικής Επαναστάσεως. Κύριε Χατζάρα, καλησπέρα σας και πάλι. Καλώς σας βρήκα. Θέλω να μας πείτε καταρχήν, 1821, το 21ο έτος των Φιλικών. Ναι, γιατί οι Φιλικοί γεννήθηκαν το 1800 στην Κέρκυρα. Το 1800 στην Κέρκυρα, κατά την το λέει, έχουμε, κοιτάξτε, το ξέρουμε από το 1832, το έγραψε ο Κούμας. Ναι. Που είπε ότι η ιστορία ξεκίνησε με την εμφάνιση της εταιρείας των Φίλων, που είναι άγνωστο πότε αυτή άρχισε να λειτουργεί. Η εταιρεία των Φίλων του γένους των Ελλήνων, ιδρύθηκε το 1800 στην Κέρκυρα από μέλη της εθνικιστικής τοάς Φιλογένεια, της οποίας καθοδηγητής, δάσκαλος ήταν ο Αντώνιος Καποδίστριας και συμμετείχαν και τα παιδιά του, ο Αυγουστίνος και ο Ιωάννης. Αυτή είναι η αλήθεια. Η προσπάθεια που έχει καταβληθεί από αυτούς που δολοφόνησαν τον Καποδίστρια, από την Αγγλοκρατία, τους ξένους πράκτορες γενικώς, τους τοκογλύφους που κατέλαβαν τη χώρα μας με τις των Δανείων από τη δολοφονία του Καποδίστρια και μετά, είναι να εμφανιστεί μια άλλη ιστορία, την οποία μπορείτε να τη δείτε σε πολλές μορφές. Δήθεν ότι ένας που έφτιαχνε σκούφους και χρεοκόπηση, ο Σκουφάς, ένας λαδέμπορας που έφυγε από την Οδυσσό το Σεπτέμβριο του 2014 και ένας φοιτητής που ήταν στο Παρίσι, ίδρυσαν στην Οδυσσό μια εταιρεία. Αυτό είναι απολύτως ψευδές, δεν ίδρυσαν καμία εταιρεία, τίποτα δεν έγινε απολύτως στην Οδυσσό το 1814. Όλα έγιναν το 1800 στην Κέρκυρα. Και η κίνηση σε αυτή ήταν εθνικιστική και ήταν συνέχεια, γι' αυτό υπάρχει μια αλληλουχία με την κίνηση που ξεκίνησε, την πολιτική κίνηση που ξεκίνησε στο Ιάσιο με το Φίνικα του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, το ενόψη του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1796. Αυτή είναι απλά. Ο Ρήγας Φεραίος είναι ένα επόμενο στάδιο, ένας άνθρωπος του Μαυροκορδάτου και του Υψηλάντη. Γι' αυτό βλέπετε στο βιβλίο έχουμε τις σημαίες του Ρήγα Φεραίου, τη σημαία του Ζαχαριά, τη σημαία του Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία, τα χρώματα της φιλομούσου εταιρείας του Καποδίστρια που είναι ίδια, και η έκπληξη είναι ότι η ίδια ακριβώς σημαία είναι η σημαία της Γερμανικής Εθνικής Ενότητας. Του Bismarck. Τα χρώματα μιλάνε από μόνα τους. Σημαίες μιλούν δηλαδή, από μόνες τους. Όλες οι σημαίες βασίζονται σε αυτήν τη σημαία της... Στα χρώματα του τάγματος αυστηρής συμμόρφωσης, του εθνικιστικού τάγματος της Γερμανίας, που αγωνιζόταν για την ενοποίηση του γερμανικού έθνους. Οι διεθνιστές και όλοι όσοι είναι κατά του εθνικισμού, ή θέλετε για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι λάτρεις του εύρεο τεκτονισμού, που μισούν ακριβώς τις εθνικιστικές ιδέες, προσπαθούν από την εποχή που απελευθερωθήκαμε μέχρι σήμερα να σβήσουν αυτό το πράγμα, το ότι η ανάσταση του ελληνικού έθνους επετέχθη από μια ομάδα εθνικιστών που είχαν ως έδρα την Κέρκυρα. Και για να καταλάβετε, δεν θα μακρηγορήσω, για να καταλάβετε απολύτως ναι, το τι λέω. Καταλαβαίνετε τώρα τι δίνουμε, την πιο ανατρεπτική ιδέα που μπορείτε να ακούσετε για την Ελληνική Επανάσταση, που θα τη βρείτε μόνο σε αυτά τα βιβλία. Στα βιβλία του Σπύρου Χατζάρα, 1821, το 21ο έτος των Φιλικών. Η Επανάσταση των Φιλογενών, όπως το ονομάζεται. Άρα λοιπόν, καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε, αυτό είναι κακό. Είναι κακό ότι κάποιοι άνθρωποι... Να επιμείνω λίγο στο εθνικισμό. Ναι, λοιπόν, Οκτώβριος του 1803, θα σας δεν ακουράσω, ο Κόμης Γεώργιος Θεοτόκης, πρόεδρος ο Σπυρίδων Γεώργιος Κόμης Θεοτόκης, πρόεδρος της Επτανησιακής Γερουσίας, διαβάζει ένα λόγο και λέει: «Το έθνος μας που αναγεννήθηκε απέκτησε όνομα ελληνικό, πατρίδα ελληνική και ελευθερία ελληνική». Ο Θεοτόκης το 1803. Γιατί είναι εθνικιστές. Το 1815, λίγο πριν φύγει από την Έλβα ο Ναπολέων και διαλυθεί το συνέδριο της Βιέννης, εμφανίζεται ένα υπόμνημα που το έχει ξεχάσει η ελληνική ιστορία στη Βιέννη, την ώρα που ο Καποδίστριας αγωνίζεται για την ανεξαρτησία της Επτανήσου Πολιτείας, που υπογράφουν εκπρόσωποι του Ιωνίου λαού.
Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Έθνος ελληνικό το 1803, το 1814-15 ο Ιόνιος λαός. Ο Ιόνιος λαός, δηλαδή κάτι Φραγκολεβαντίνοι, κάτι αριστοκράτες της Δεκάρας, κάτι Εβραίοι, κάτι κεφαλονίτες του τύπου Φορέστης, ο Φόρεστερ που έγινε Φορέστης και κάτι τέτοιο. Αυτός είναι ο Ιόνιος λαός, όχι ο ελληνικός λαός, ο Ιόνιος λαός που ζητάει την αγγλική προστασία. Γι' αυτό και το 14 σηκώθηκε και έφυγε, τον διώξανε ο Ρώμας από την Κέρκυρα, υποχρεώθηκε να πάει στη Ζάκυνθο και να κάνει άλλη στο ΑΕΓΗ. Γι' αυτό και ο διχασμός και το τσακωμός και όλα όσα ζήσαμε και μετά κατά τη διάρκεια του αγώνα και κατά την απελευθέρωση και μετά την απελευθέρωση τα δύο κόμματα, δηλαδή οι εθνικιστές και οι προδότες. Οι εθνικιστές και οι προδότες. Αυτά τα εξηγούν όλα. Άρα λοιπόν, εσείς λέτε ότι στην πραγματικότητα η Επανάσταση ξεκίνησε από μια ομάδα εθνικιστών, καθαρά. Καθαρότατα οπαδών της αναγέννησης του ελληνικού έθνους. Ούτε κοινωνικές ανοησίες που λένε διάφοροι επιστήμονες της Δεκάρας, με πρωτεργό τον Ιωάννη Κορδάτο, τον αγράμματο κομμουνιστή, που ισχυρίζονται ότι ανέβηκε η αστική τάξη. Λοιπόν, η αστική τάξη, κυρίες και κύριοι, και το λέμε εδώ, δεν υπάρχει καμία αστική τάξη. Οι έμποροι σταφίδας που πουλάγανε στους Εβραίους εμπόρους σταφίδα, δηλαδή από τη Βόρεια Πελοπόννησο και την Πάτρα, και οι καραβοκυραίοι της Ίδρας, εκ των οποίων μία οικογένεια, η οικογένεια Κουντουριώτη, είχε τα 200 από τα 300 καράβια. Κουντουριώτης, μάλιστα. Αυτή ήταν από την Μάντρα. Ο πατέρας. Η μάνα όμως, Κοκκίνη λέει, συγγενής των Κοχίνη της Ζακύνθου και των Σπετσών, Σαχίνη. Εβραίοι είναι όλοι αυτοί. Επειδή ήταν Εβραίοι, είχαν τα συμβόλαια της Levant Company. Και επειδή είχαν τα συμβόλαια της Levant Company και συνέφερε τότε, γι' αυτό πλούτησαν. Κάνει μια άνοδο της αστικής τάξης. Τα συμβόλαια της Levant Company. Αλλά αυτά θα τα δείτε με λεπτομέρειες διαβάζοντας το βιβλίο. Εντάξει. Εμένα με ενδιαφέρει να προσπαθούμε να καταλάβουμε, προσπαθούμε τώρα να βρούμε, να καταλάβουμε την αθέατη πλευρά της Επανάστασης του 21. Στο μεδούλ, να πούμε στο μεδούλ. Ξεκίνησε, δηλαδή, λοιπόν, πρώτα ξεκίνησε επειδή υπήρχε κράτος. Δηλαδή γεννήθηκε η πτάνηση ως πολιτεία. Πώς έλεγε ο Αρχιμίδης, δώσμη παστό και τα γάν κίνησου. Λοιπόν, από εκεί είναι η ξεκίνηση. Αυτοί που δημιούργησαν το πρώτο ελληνικό κράτος είχαν όραμα να απελευθερώσουν την Ελλάδα. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Δηλαδή η Επανάσταση θα γινόταν το 1807. Ναι. Εάν δεν μεσολαβούσε η προδοσία του Τιλσίτ, γιατί εκεί ήταν μια κομπίνα. Η Επτάνηση ως πολιτεία ήταν ανεξάρτητο κράτος, αναγνωρισμένο με τη συνθήκη της Αμιένης. Δεν μπορούσε ο Τσάρος να την παραχωρήσει στον Ναπολέοντα. Έπρεπε λοιπόν να βάλουν έναν δικό τους άνθρωπο, τον Μοτσενίγο, πρέσβη, να πείσει αυτούς που ήταν τότε διοίκηση και να κηρύξουν τον πόλεμο κατά της Γαλλίας. Με το που γίνανε πόλεμοι και όχι κατά της Τουρκίας που ζητούσε ο Καποδίστριας, μπορούσε να παραχωρήσει τα Επτάνησα ως εμπόλεμα. Έτσι ήταν η προδοσία. Και ο Καποδίστριας, η μεγαλύτερη ανοησία που λέγεται, δηλαδή μιλάμε για ανοησία μεγατόνων, λέει φιλορώσος. Μόλις πήγε στην Αγία Πετρούπολη, το πρώτο που θα ζήτησε ως υπουργός ήταν να δει το φάκελο του Τιλσίτ. Και εκεί θα βρήκε τα dispatches, δηλαδή τηλεγραφήματα, τα κείμενα που στέλνανε στον Μοτσενίγο και ήξερε, βρήκε όλη την προδοσία. Γι' αυτό και ο Τσάρος ήταν αδύναμος απέναντι στον Καποδίστρια και του λέει για την πατρίδα σας, ό,τι θέλετε εγώ μαζί σας. Ήξερε τι του είχε κάνει. Και η μεγάλη, πώς να το πούμε, συνωμοτική προσφορά του Καποδίστρια είναι ότι υπεδίθη τον αδιάφορο. Λέει, καλά, εντάξει, μου φάγατε την πατρίδα μου, αλλά εγώ είμαι επαγγελματίας. Φιλορώσος λένε τώρα οι αριστεροί και κάτι άλλοι μπούρδες, ναι, που δεν θέλουν να αναγνωρίσουν ότι ο Καποδίστριας ήταν ο αρχηγός της Επανάστασης. Ήταν ο Καποδίστριας ο πραγματικός αρχηγός της Επανάστασης. Μάλιστα, αυτός ήταν ο αρχηγός. Και το εξηγούμε στο βιβλίο. Ναι, δηλαδή ο Καποδίστριας πώς έπαιξε ρόλο στην πριν την Επανάσταση, πριν την απελευθέρωση του έθνους. Ναι, η Επανάσταση είπαμε έχει έδρα την Κέρκυρα. Mm-hmm. Και η Κέρκυρα προδίδεται. Άρα δεν υπάρχει πλέον Επανάσταση. Οπότε όλες οι ελπίδες των επαναστατών συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του Ιωάννη που ελπίζουν να τον καλέσουν. Γι' αυτό αρνείται να υπηρετήσει τους Γάλλους, να τον καλέσουν οι Ρώσοι. Και ο Ιωάννης πάει στην Ρωσία και προσπαθεί να βρεθεί κάπου στην περιοχή. Του προτείνουν να γίνει διπλωμάτης στην Βραζιλία, διπλωμάτης. Αυτός θέλει να χωθεί εδώ στον πόλεμο.
και καταφέρνει να πάει στο Δούναβι. Με το που αρχίζει, με το που πάει στο Δούναβι, ποιον διορίζει πρόξενο στην Πάτρα? Ελλανδικό του άνθρωπο, τον Μητσιάκη, που τον βρίσκουμε πότε ξανά. Είναι ο οικονομικός πρόξενος το 26, όταν γίνονται οι διαπραγματεύσεις με την Μπέλη. Ο άνθρωπος Καποδίστρια δικάνει τις διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Τουρκίας. Άρα ο Καποδίστριας καθοδηγεί από τη Γενέβη τις διαπραγματεύσεις. Αυτά που μας λέτε, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι η επίσημη ιστορία. Είναι όμως, είπατε στην αρχή της εκπομπής, έχετε παρουσιάσει την προηγούμενη εκπομπή, τα απομνημονεύματα των αγωνιστών. Ναι. Ο Κολοκοτρώνης, ναι, τι λέει στα απομνημονεύματά του? Λέει, την εταιρεία μου την είπε ο Πάγκαλος. Έχουν περάσει 100 τόσα χρόνια και είμαι ο μόνος που ασχολήθηκα ως δημοσιογράφος με να δω ποιος είναι αυτός ο Πάγκαλος. Είναι ο Νικόλαος Πάγκαλος, εκπρόσωπο, ο πληρεξούσιος του ελληνικού έθνους, που στέλνουν, είναι ταγματάρχης που υπηρετεί με τον Λάμπρο, στο στόλο του Λάμπρο. Τον στέλνουν ως πληρεξούσιο του ελληνικού έθνους στην Περετρούπολη, όταν αντιλαμβάνονται ότι η Τσαρίνα τα έχει βρει με τους Εγγλέζους, θα πάρει την Πολωνία και θα εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη. Όταν αντιλαμβάνονται την εγκατάλειψη από τους Ρώσους, ενώ έχει τελειώσει ουσιαστικά ο πόλεμος το χειμώνα του 98, είναι όλα ανοιχτά για να προελάσουν προς την Κωνσταντινούπολη. Δεν κάνουν αυτές τις επιχειρήσεις. Μεσολαβική επανάσταση στη Γαλλία, ανατρέπονται όλα. Ο Πάγκαλος λοιπόν εμφανίζεται εκεί ως πληρεξούσιος του ελληνικού έθνους μαζί με άλλους τρεις και ζητάει από την Τζαρίνα να κάνει την εκστρατεία προς την Τουρκία, που δεν έγινε. Αυτός είναι ο Νικόλαος Πάγκαλος, που τον βρίσκουμε μαζί με το ρωσικό στρατό στα Επτάνησα και φεύγει από εκεί για να πάει στο Ιάσιο να είναι επικεφαλής της ταξιαρχίας, τέλος πάντων μιας δύναμης κοζάκων που είχε συγκροτήσει ο Κωνσταντίνος Υψηλάντης για να βοηθήσει τη Σερβική Επανάσταση. Και όταν οι Ρώσοι εγκαταλείπουν τη Σερβική Επανάσταση, πληγωμένος, θυμωμένος, εγκαταλείπει και αυτό στο ρωσικό στρατό και πηγαίνει στον Οδυσσό και κάνει τον έμπορο. Από το 1808 που γυρίζει στην Οδυσσό μέχρι το 1819 δεν έχουν βρει διαβατήριο εξόδου από τη Ρωσία στον Νικόλαο Πάγκαλο. Βρήκανε το 19. Γι' αυτό οι νέοι μαρξιστές, αριστεροί και διάφοροι άλλοι ανιστόρητοι ιστορικοί λένε ότι ο Πάγκαλος μίλησε τον Κολοκοτρώνη το 19. Έλα όμως που ο Κολοκοτρώνης λέει στα απομνημονεύματά του ότι ο Ριχάρδος Τσέρτς, όταν πήγε στην Νάπολη το 17, του στείλε ένα γράμμα και τον κάλεσε να πάει εκεί. Και αυτός λέει στα απομνημονεύματά μου, επειδή ήξερα την εταιρεία, αρνήθηκα. Αλλά την εταιρεία την ήξερε το 17 ο Κολοκοτρώνης, δεν την έμαθε το 19 και του την είχε πει στη Ζάκυνθο το 1806 ο Νικόλαος Πάγκαλος. Πάπαλα, ανέστητη ιστορική, οι ψευδολόγοι κλπ. Τα κείμενα. Έχει ένα κεφάλαιο εδώ που λέει αναζητήστε τους Ρότσιλντ, κάπως έτσι το διάβασα. Μα τι σχέση μπορεί να έχουν οι Ρότσιλντ με την ελληνική επανάσταση? Μα οι Ρότσιλντ είναι το πρόβλημα. Ναι, αλλά οι Ρότσιλντ, συγγνώμη, με την ελληνική επανάσταση σχέση μπορεί να έχει? Και όχι μόνο με την ελληνική επανάσταση, με την ισπανική επανάσταση κλπ. Όλη η ιστορία είναι τα δάνεια. Άρα, όλη η ιστορία είναι τα δάνεια. Πρώτα απ' όλα, η Ελλάδα είχε συνάψει δύο δάνεια με τους Άγγλους. Τα δύο δάνεια του Λονδίνου, ναι. Τα οποία έκαναν... τελικά πήραμε το ένα. Όχι, πήραμε δύο δάνεια, 2.800, από τα οποία έφτασαν στην Ελλάδα λιγότερο από 400.000. Άλλο χαθήκαν στον δρόμο, φαγωθήκαν. Πώς έγινε αυτό? Η απάτη του αιώνα. Η απάτη του αιώνα. Και δεν κρεμάστηκε κανένας. Αυτό που λέμε, ψάχνουμε και τώρα, λέμε να τιμωρηθούν οι ένοχοι, ούτε ο Καποδίστριας στο πνεύμα της εθνικής συνοχής, διότι λέει τώρα, άμα κρεμάσω τον Ορλάντο, ας πούμε, Ορλάντο, η οικογένεια Ορλάντο, τα λέω αυτά. Λέει Ορλάντο από το Κρανίδι. Ξέρεις πολλούς Ορλάντο από το Κρανίδι. Εβραιούκλα κανονικά, τώρα θα μου πει το, η αυτή ο τίμα της Σιμίτης. Ναι, Ορλάντο, Ορλάντο. Ας είμαστε λίγο πιο... Ναι, ωραία, Ιουδαίος. Ο Ιουδαίος Ορλάντο, ο οποίος παντρεύτηκε την κόρη οικογένεια. Ο Ορλάντο από το Κρανίδι, καταλάβατε. Πήγε εκεί ο Ορλάντο και οι άλλοι εξουσιοδοτημένοι, απατεώνες, λοποδίτες, φάγανε, κλέφτες της δεκάρας. Αλλά τα πολλά λεφτά τα φάγανε εκεί, στο Λονδίνο. Οι Άγγλοι. Ναι.
Και οι Ρότσιλντ είναι, δηλαδή οι Ρότσιλντ είναι το δάνειο. Μα οι άνθρωποι, οι Ρότσιλντ κάνανε το δάνειο. Όλα αυτά είναι το Ρότσιλντ. Μάλιστα. Και στην πραγματικότητα τα λεφτά τα φάγανε γιατί. Μα στην πραγματικότητα είναι ότι υποθηκεύτηκε το σύνολο της χώρας, γι' αυτό το λόγο σκοτώσαν και τον Καποδίστρια. Γιατί το σκοτώσανε? Διότι ήθελε να αποπληρώσει το χρέος. Ο Καποδίστρας διαπραγματευότανε μια μακροχρόνια ρύθμιση του χρέους, σαν αυτή που έλεγε ας πούμε τώρα ο κύριος Καρατζαφέρης, που έλεγε να κάνουμε 5 χρόνια μορατόριουμ και τα άλλα. Κάτι τέτοιο περίπου έλεγε ο Καποδίστρας, έλεγε να το αποπληρώσουμε σε 100 χρόνια. Μάλιστα. Δεν το θέλανε αυτοί όμως. Όχι βέβαια, αφού για να μπορέσει να μοιράσει τη γη, όλη και όλη η επανάσταση ήταν για να πάρουν τη γη των Τούρκων οι επαναστατημένοι. Αυτή ήταν η υπόσχεση της επανάστασης. Και ο Καποδίστριας ήθελε να μοιράσει τη γη στους αγωνιστές, οι οποίοι ήταν υποθηκευμένοι. Για να μπορέσει να το κάνει αυτό, λοιπόν, έπρεπε να ρυθμίσει το χρέος. Μάλιστα. Και υπάρχει το ψήφισμα της 4ης Εθνοσυνέλευσης γι' αυτό. Είναι γνωστά. Και στη συνέχεια αποφασίστηκε η εκτέλεσή του, διότι δεν μπορούσε να γίνει ανεξάρτητη η Ελλάδα. Την είχαν υποθηκεύσει με 400.000 ψώρο. Τα περισσότερα δε από αυτά τα λεφτά τα φάγανε οι λοποδίτες που κάνανε παρέα με τους διαφόρους μαυροκορδάτους, κουντουριώτες κλπ. Ως γνωστόν. Τα φάγανε όμως εκεί ή τα φάγανε εδώ? Εδώ. Ο Μακρυγιάννης, ας πούμε, τα λεφτά του τα έφαγε εδώ. Είναι γνωστό το γράμμα που έχει στείλει στον Κουντουριώτη: μη με ξεχάσετε όλες μου οι ελπίδες σε εσάς. Από αυτά τα λεφτά θέλει να φάει. Και ο Παπαφλέσσας αυτοκτόνησε στο Μανιάκι από τύψεις. Μην νομίζετε, αγωνιστής ήταν. Αλλά όταν ήρθαν τα λεφτά για να αλλάξει στρατόπεδο, γιατί άλλαξε στρατόπεδο, τι του είπανε? Έλα να κλείσεις λογαριασμούς. Δηλαδή, όσοι κάνανε εκστρατείες, προσλαμβάνανε στρατιώτες. Και υποτίθεται θα τους πλήρωνε το έθνος όταν είχε λεφτά. Χρήματα. Και η εξαγορά, ο εκμαυλισμός ήταν έλα να κλείσεις τους ανοιχτούς λογαριασμούς. Πήγε, πήρε τα λεφτά για τους λογαριασμούς και άλλαξε στρατόπεδο. Και μετά από τύψεις πήγε και αυτοκτόνησε. Αυτό έκανε ο Παπαφλέσσας. Διότι οι άνθρωποι που συμμάχησε προδώσανε τη χώρα. Νομίζετε ότι ο Ιμπραήμ κατέβηκε στην Πελοπόννησο χωρίς να το ξέρει η κυβέρνηση? Δεν ήρθε ο Άνταμ, ο διοικητής των Επτανήσων, στο Ναύπλιο και απαγόρευσε να γίνει επίθεση στο στόλο των Αιγυπτίων? Τους το απαγόρευσε. Σκηνοθετημένο ήταν όλο αυτό. Και αν θέλετε την πλήρη απόδειξη σκηνοθεσίας που τη γράφω στο βιβλίο, γιατί δεν πήγε να κάψει τη σταφίδα στην Κόρινθο και την Αχαΐα και έκαψε μόνο τα λιόδεντρα ο Ιμπραήμ? Διότι η σταφίδα ήταν της Levant Company, τον αγόραζε η Αγγλία. Γι' αυτό δεν προήλασε και έκανε τη συμφωνία με τους Νενέκους και δεν πήγε να κάψει τα αμπέλια στην Κόρινθο και την Αχαΐα. Καταλάβατε? Βεβαίως έχουμε μεγάλους ήρωες. Για παράδειγμα, ποιοι είναι πιο συκοφαντημένοι? Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Ναι. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος είναι μαθητής του Ψαλίδα. Ο Αθανάσιος Ψαλίδας είναι συνεργάτης του Ρίγα Φεραίου. Στα Γιάννενα υπάρχει επαναστατικό κέντρο. Καθοδηγητής είναι ένας διανοούμενος, ο Ψαλίδας. Και παιδί του Ψαλίδα είναι ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Εάν ψάχνουμε έναν εθνικιστή φιλογενή, εκπαιδευμένο από τη φιλογένεια, είναι ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Τέτοιος εθνικιστής είναι και ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο Κολοκοτρώνης είναι ένα πρόσωπο που είναι προσκολλημένο σε ένα σημείο στον Ρώμα λόγω Ζακύνθου και προστασίας. Ήξερε γιατί, ήξερε όμως. Όχι, ήξερε. Μετά γυρίζει στον Καποδίστρια. Ο Κολοκοτρώνης είναι έως το 1800. Γνωρίζονταν πάντως με τον Καποδίστρια. Βεβαίως, από το 1806. Στην Λευκάδα. Και είναι εκπληκτικό, διότι είναι μέλος της οργάνωσης του Καποδίστρια. Αφού τον έχει κάνει ο Πάγκαλος μέλος της οργάνωσης. Πηγαίνει λοιπόν εκεί που είναι όλοι οι φιλογενείς, πολεμάνε στη Λευκάδα. Η άμυνα της Λευκάδας το 1807 είναι η πρόβα τζενεράλε της Επανάστασης. Και κάνει μια καταδρομή στη Ζάκη, στην Ηλία. Όπου οι έμποροι εκεί της Ζακύνθου θυμώνουν, διότι τέλος πάντων αυτό δεν μας ενδιαφέρει, ζητάνε όμως από τον Μοτσενίγο την τιμωρία του Κολοκοτρώνη. Και ο Μοτσενίγος τη ζητάει από τον Καποδίστρια. Και τι λέει ο Καποδίστρια, είναι εκπληκτικό. Διότι το δικό του άνθρωπο θα τιμωρήσει. Λέει, εκεί που είναι αραγμένο το πλοίο του, δεν μπορώ να το συλλάβω. Άμα έρθει πιο κοντά, μπορεί να κάνω κάτι. Εκπληκτικό. Είναι επίσημο, επίσημο έγγραφο του Καποδίστρια προς τη γερουσία της Επτανής Πολιτείας. Που δείχνει και τη σχέση του με τον Κολοκοτρώνη, την προσωπική. Η οποία τον κάλεσε το 19, γι' αυτό λέει τα ιστορικά γεγονότα που θυμάται ο Κολοκοτρώνης, λέει, την εταιρεία μου την είπε ο Πάγκαλος. Ύστερα πέρασε ο Αριστίδης, ο Αριστίδης Παπά,
ή παπάς ή pop. Αυτός που σκοτώθηκε πηγαίνοντας τα γράμματα στους Σέρβους. Αυτός πέρασε το 19 και τους μάζεψε για το γεύμα, το Πάσχα, στην Κέρκυρα, το αρνί του Καποδίστρια. Άρα το επόμενο σημαντικό γεγονός που δρομολογεί την Επανάσταση είναι το αρνί του Καποδίστρια. Γι' αυτό λέει ο Κολοκοτρώνης. Την εταιρεία μου την είπε ο Πάγκαλος, ύστερα πέρασε, 13 χρόνια μετά πέρασε ο Αριστίδης και ύστερα ήρθαν τα γράμματα του αρχηγού, του Υψηλάντη, του 1820. Απλά πράγματα, όπως τα λέει ο Κολοκοτρώνης. Άρα ο Κολοκοτρώνης είναι ένα πρόσωπο που έπαιζε σε πολλούς, πολεμούσε σε πολλά επίπεδα, σε πολλές μάχες. Είναι ένα πρόσωπο που ανήκει στην καρδιά του επαναστατικού πυρήνα, γι' αυτό άλλωστε είναι και αρχηγός των όπλων της Πελοποννήσου. Και είναι σύνδεση, συνδέει στην πραγματικότητα το προσκήνιο με το παρασκήνιο. Ναι, γιατί είναι γνωστός εκτός από τον Καποδίστρια, επειδή ζει στη Ζάκυνθο, είναι φίλος του Ρώμα. Άρα το άλλο κομμάτι της Επανάστασης, το αγγλόφιλο, το δουλοπρεπές, αυτό που λέω εγώ το προδοτικό, είναι η στοά του Ρώμα. Γι' αυτό πολλοί μπερδεύονται, λένε οι μασόνοι. Υπάρχουν καλοί μασόνοι που είναι εθνικιστές και υπάρχουν και κακοί μασόνοι. Είναι απλά πράγματα. Η αγγλόδουλη, η στοά της Ζακύνθου, η οποία παριστάνει, εκμεταλλεύεται τα βιβλία μου και αυτά που λέω για τους εθνικιστές της Κέρκυρας και προσπαθούν να εμφανίσουν τη στοά της Ζακύνθου ως η μητέρα της Επανάστασης. Δηλαδή πάνε να κλέψουν για δεύτερη φορά μέσα στα χρόνια την ιστορία. Οι εθνικιστές έκαναν την Επανάσταση, οι εθνικιστές απελευθέρωσαν το ελληνικό γένος και όχι οι καραβοκυρέοι της Ήδρας ή οι έμποροι σταφίδας της Κορίνθου και της Αχαΐας. Πάλι στο θέμα του εθνικισμού, μια που το θίξατε. Ο Ρήγας και αυτοί που προηγείνται και αυτοί εθνικιστές. Εθνικιστές είναι. Και αυτοί εθνικιστές. Κοιτάξτε. Για να καταλάβουμε τι λέμε δηλαδή. Ο Ρήγας είναι βλάχος. Και πηγαίνει κατά... Τέλος πάντων τον στέλνουν να βρει καταφύγιο στην Κωνσταντινούπολη στο σπίτι ενός βλάχου. Μίσιος λέγεται, όπου λέγεται Μίσιογλου στην Κωνσταντινούπολη. Και είναι άνθρωπος των Μαυροκορδάτων. Ο Μίσογλου τον βάζει στο σπίτι των Υψηλαντών. Άρα έρχεται σε επαφή με τον πυρήνα του εθνικισμού. Ο πυρήνας του εθνικισμού είναι ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Γι' αυτό συναντιόνται οι οικογένειες Υψηλάντε με τους Καποδίστριες. Και ιδρύουν το 1800 ιδρύουν την Επτάνησο Πολιτεία. Αυτός είναι ο συνασπισμός των δύο οικογενειών. Και σε αυτό το συνασπισμό συνενώνεται ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος του Ιωάννου, ο κατεξοχήν μασόνος Έλληνας εκείνης της εποχής που έχει περάσει από όλες τις στοές, τα ξέρει όλα και αυτός κάνει τον Φίνικα. Γι' αυτό ο Φίνικας παίζει έναν ρόλο και λένε ο Φίνικας της Ελλάδος, ο Φίνικας των Ελλήνων, το 21. Ποιος το Φίνικα, αυτοί το προτείνανε. Ναι, ο Φίνικας είναι η εταιρεία που ίδρυσε το 1795 ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Από εκεί περνάει ο σύμβολο πλέον. Αυτός είναι ο μηχανισμός της Ελληνικής Επανάστασης, το πολιτικό κόμμα των Ελλήνων, είναι ο Φίνικας. Ο Ρήγας Φεραίος είναι ένα παιδί του Υψηλάντη και του Μαυροκορδάτου, μεταφραστής του Μαυροκορδάτου και του αναθέτουν την Επανάσταση με τη γαλλική εκδοχή, γι' αυτό οι Γάλλοι πρόξενοι, πράκτορες, στις εκθέσεις τους που βρίσκονται στα γαλλικά αρχεία, κατηγορούν τον Μαυροκορδάτο ως επικεφαλής της Ιακωβίνικης Επανάστασης που σχεδιάζεται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γιατί δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο Ρήγας, το παιδί του Μαυροκορδάτου, είναι ο αρχηγός και το σχέδιο του Ρήγα είναι απλά το σχέδιο της Ρωσίας, το οποίο δεν εφαρμόστηκε από την Εκατερίνα. Απλά αυτό ζητάγανε ως δεύτερο κράτος. Ό,τι πρότεινε το ελληνικό βασίλειο που πρότεινε στην Εκατερίνα ο Φίνικας. Αυτό είναι το σχέδιο του Μαυροκορδάτου. Και όταν ο Ρήγας δυστυχώς συλλαμβάνεται, καταδίδεται από ρουφιάνους Έλληνες, πού πάνε τα ορφανά του? Στην Κέρκυρα. Και ποιους συναντάνε στην Κέρκυρα? Τους φιλογενείς. Άρα γιατί είναι η Κέρκυρα η έδρα? Γιατί τα ορφανά, το υπόλοιπο, ό,τι απέμεινε από την Βιέννη, πήγε στους Γάλλους στην Κέρκυρα. Και εκεί συναντήθηκε ο Περεβός, το ορφανό του Ρήγα, λέω κυριολεκτικά, έτσι, μιλάμε θεωρητικά, με τους επαναστάτες της ελληνικής νομαρχίας, με τον Ιωάννη Καποδίστρια. Γιατί ποιοι γράψανε την ελληνική νομαρχία? Οι φιλογενείς. Αυτή δεν είναι ανώνυμο δηλαδή. Δεν είναι ανώνυμο, είναι η μπροσούρα της Επανάστασης. Αυτή είναι η μπροσούρα της Επανάστασης. Λέω γενναίες και γενναίες ηλιθίων.
αριστερών, βλακών, αγράμματων λένε ποιος έγραψε την ελληνική νομαρχία. Ο ανώνυμος έλεγε. Λοιπόν, την έγραψε μια ομάδα, το κατάλαβε ο Μπελογιάννης που ήταν να τον εκτελέσουν, γιατί ήταν επαναστάτης. Λέει, είναι κολεκτιβίστικο κείμενο. Ακριβώς. Είναι ομάδα, κολεκτίβα. Και επικεφαλής αυτής της ομάδας ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας. Οι νέοι. Αυτοί το γράψανε. Αυτοί συναντηθήκανε με τον Μπερεβό και τα άλλα ορφανά του Ρίγα και κάνανε την εταιρεία των φίλων του γένους που έκανε την επανάσταση. Πραγματικά αυτά που ακούμε, κυρίες και κύριοι, ομολογώ πως τα ακούω για πρώτη φορά. Και εσείς θα είστε οι πρώτοι που θα το διαβάσετε. Είναι γραμμένα. Να σας πω κάτι άλλο που είναι γραμμένο. Λέει ο Σπηλιάδης, ένας από τους βασικούς που έχουν γράψει απομνημονεύματα, πρωταγωνιστής και πρωθυπουργός του, ουσιαστικά του Καποδίστρια. Λέει λοιπόν, ο Σκουφάς κατήλθε Απόστολος από τη Μόσχα. Και το λέει ο Σπηλιάδης, δεν λέει ανήλθε, δεν πήγε Απόστολος στη Μόσχα, κατήλθε. Άρα στη Μόσχα τον κάνανε. Στη Μόσχα είναι η επανάσταση που τον μοιεί το 15 και του λένε πήγαινε εκεί στην Οδυσσό να παριστάνεις τον αντάρτη, γιατί ο Καποδίστριας χρειάζεται να λέει δεν είμαι εγώ ρε παιδιά. Να αυτοί εκεί οι αντάρτες. Γιατί πήγε ο Γαλάτης στην Παγία Πετρούπολη. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Και λένε τώρα ιστορικοί της Δεκάρας. Εμίησε λέει ο Γαλάτης τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο στην εταιρεία. Έλα Χριστέ βοήθα. Σε αυτόν που είχε σε όλες τις εταιρείες μασονικές και λοιπά ήταν μέλος, πήγε ο Γαλάτης, το νεαρό παιδί ο μασόνος από την Κέρκυρα, να τον μοιήσει. Και αυτά τα λένε σοβαρά. Και δεν μας απαντούν οι ιστορικοί. Το ρωτάνε στην Αγία Πετρούπολη. Έχει δημοσιευθεί η κατάθεσή του. Είσαι μασόνος, λέει ο Γαλάτης, ναι. Αλλά στη δική μου εταιρεία, λέει, μετέχουν και γυναίκες. Στην εταιρεία του Ρώμα δεν μετήχαν γυναίκες, στην ιστοά του Ρώμα. Άρα, ερώτημα ιστορικό που εκκρεμεί, να απαντήσουν οι μασόνοι, οι ιστορικοί, οι καθηγητές. Ποια είναι η εταιρεία του Γαλάτη? Γιατί δεν μας λένε. Η μαρξιστική προσέγγιση της Επανάστασης που ξεκίνησε με τους αγράμματους του τύπου Κορδάτου, που ο Κορδάτος έχει γράψει εφόλων με όπλο το μαρξισμό, μην ξέροντας απολύτως τίποτα, έχει γράψει βλακίες για το αρχαίο ελληνικό θέατρο, βλακίες για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, που δυστυχώς ανατυπώνονται και ακόμα πιο δυστυχώς διαβάζονται ακόμα. Ακόμα θα βρεις παιδιά που θα διαβάσουν την αρχαία ελληνική τραγωδία του Κορδάτου ή την κοινωνική επανάσταση. Δεν είμαι της άποψης να καίγονται βιβλία, αλλά να τα πετάμε σε σκοπό. Ποια ήταν η θέση των ξένων στην ελληνική επανάσταση? Λοιπόν, πολλών λογιών ξένοι. Ναι. Καταρχήν ο Βίρο είναι πράκτορας των Άγγλων. Δηλαδή δεν είναι φιλέλληνας. Όχι, πράκτορας. Το λέει και ο Συνόπουλος αυτό, γι' αυτό. Είναι πράκτορας των Άγγλων, κανονικός. Ναι. Ξέρετε ποιος είναι μεγάλος πράκτορας των Άγγλων, που τον έχω βρει και το αποκαλύπτω, λέω στο βιβλίο. Ο Γεώργιος Φίνλεϊ. Ο Φίνλεϊ ήταν πράκτορας. Πρακτοράκλα, διότι λέει. Ναι, αλλά ο Φίνλεϊ έγραψε ότι οι ξένοι κάναν κακό. Κοιτάξτε, έχω βρει το κείμενο και το δημοσίευμα. Μάλιστα. Τηλεγράφημα από την Κέρκυρα προς τον Υπουργό Εξωτερικών της, τον Γκάνικ. Λέει, τέλος πάντων, έχει σημασία, θα τα βρείτε εδώ μέσα στο βιβλίο, ποιος υπογράφει κλπ. Το κείμενο λέει, ο Καποδίστριας έγινε προσφάτως αποδέκτης εισηγήσεων, το περιεχόμενο των οποίων θα το πληροφορηθεί ο κύριος Φίνλεϊ και θα μας το πει. Λέει και πράγμα. Μάλιστα. Η πρακτοράκλα, ο ιστορικός που έμαθε και, ελληνικά και έγινε και ορθόδοξο κλπ. Και μας τον έχουν. Πρακτοράκλα, πρακτοράκλα, πρακτοράκλα. Τέτοιους. Η αλήθεια είναι ότι η αλήθεια είναι να περιμένουμε από τους άλλους να μας σώσουν λίγο. Να σας πω κάτι άλλο, ναι. Να μείνετε σε μια απορία που να την μοιραστούμε στους θεατές μας. Γράφει, άμα διαβάσετε την αλληλογραφία του Μπάιρον, λέει πλήρωσα 100 δολάρια σε αυτόν. Είχε τόσα δολάρια μαζί του ο Γκάμπα, ο έτερος Ιουδαίος που τον ακολουθούσε, ο Ιακωβίνος. Γιατί δολάρια, ρε παιδιά? Λίρες δεν είχε, ήταν η περιουσία του. Γιατί έκανε συναλλαγές σε δολάρια? Απορία ιστορική. Από το 1800 δεν έχει απαντήσει κανένας γιατί ο Βίρον έκανε συναλλαγές σε δολάρια. Στο Μεσολόγγι δολάρια είχε μαζί του. Δηλαδή δεν είχε δολάρια, τα άλλαζε με τους τραπεζίτες του στη Ζάκυνθο κλπ. Από δολάρια ξεκίνησε όμως. Γιατί δολάριο, 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 μαθαίνεις το τροπάριο. Έλα που από το 1815 την έκδοση του δολαρίου την έχει ο Ρότσιλντ. Πώς? Α, μάλιστα. Πώς? Α, απορία, ακούμε ιστορικούς που ανακράζονται. Α,
Μάλιστα. Στο 2-10. Υπάρχουν λοιπόν. Σύνομαι, το τελειώσουμε. Υπάρχουν γνήσιοι λάτρεις των Ελλήνων. Ναι. Κυρίως από τη Γερμανία και τη Γαλλία. Ναι. Υπάρχουν έμιστοι πράκτορες, σαν αυτούς που πάνε να σκοτώσουν τον, μετά τον Οδυσσέα, πάνε να σκοτώσουν, αυτή είναι κανονική απόπειρα δολοφονίας, του Άγγλου που είχε εμπιστευτεί την οικογένειά του Οδυσσέα, τον είχαν δολοφονήσει. Έτσι. Και είναι άνθρωποι του περιβάλλοντος του Βύρωνα αυτοί, πράκτορες Άγγλοι. Λοιπόν, πράκτορες και ρουφιάνοι, γνήσιοι και καταδιωκόμενοι επαναστάτες. Επειδή η Ελλάδα ήταν το Αφγανιστάν της εποχής. Πας καταδιωκόμενος, είτε από την Ιταλία, είτε από τη Γαλλία, είτε από όλοι οι αδικημένοι, στην Ελλάδα έρχονταν. Αυτοί δεν προσφέρανε και πολλά και τους πιο πολλούς τους πήρε η Πανούκλα. Δηλαδή πεθάνανε επειδή αρρωστήσανε, δεν αντέξανε τις δυσκολίες της περιοχής. Αλλά δεν πρέπει να έχουμε μία γνώμη. Έχουμε ανθρώπους που αγαπούσαν την Ελλάδα, τη ρομαντική Ελλάδα και τους Έλληνες, ανθρώπους που ήρθαν εδώ να ρουφιανέψουν και ανθρώπους που ήρθαν να βρουν καταφύγιο. Θα αυτό το θέμα. Οι ξένοι, γιατί είναι το θέμα των Δανείων, ποια είναι πόσο συμβάλλανε στην επανάσταση των Ελλήνων και τελικά μας κάνανε καλό ή ζημιά. Αυτό θέλω να πούμε, στη σούμα. Κακό μας κάνανε. Να πω ένα απλό πράγμα. Όταν κλείστηκε το πρώτο δάνειο το 1824. Πουλήθηκε ένα πολεμικό πλοίο που είχε παραγγείλει η Κολομβία στην Αμερική αντί 40.000 λιρών. Άρα με τις πρώτες 400.000 λίρες που είχαμε πάρει μπορούσαμε να έχουμε αγοράσει ένα πλοίο που θα βοήθαγε πάρα πολύ, που δεν υπήρχαν, οι Τούρκοι δεν είχαν τέτοιο πλοίο, που θα μπορούσε να έρθει στη Μεσόγειο με αμερικάνικο πλήρωμα και να κατατροπώσει τον στόλο των τουρκικό, να μην υπάρχει Ιμπραήμ, να μην υπάρχει απόβαση, να έχει αλλάξει όλος ο σχετισμός. Γιατί δεν το κάναμε αυτό? Γιατί παραγγείλαμε αυτά τα πλοία που ήρθαν μετά την πτώση του Μεσολογγίου? Γιατί δεν θέλαμε. Γιατί όλη η ιστορία αυτή ήταν πώς θα φάμε τα λεφτά και πώς θα χρεοκοπήσουμε την Ελλάδα για να την υποθηκεύσουμε. Δεν ήταν το πώς θα χρηματοδοτήσουμε την πολεμική προσπάθεια. Έτσι. Άρα ενώ ο Καποδίστριας πριν αναλάβει, παρακαλώντας και ζητώντας δανεικά από γνωστούς και φίλους, κατάφερε να ανασυγκροτήσει ένα στρατό με τον Δημήτριο Υψηλάντη και να πάει τα σύνορα στη Λαμία, γιατί τα σύνορα που ήθελε η Αγγλία ήταν η Πελοπόννησος. Γι' αυτό άλλωστε η Αγγλόφιλη παράταξη εγκατέλειψε το Μεσολόγγιο. Δεν είναι παράδοξο το ότι όταν θέλαν οι Άγγλοι να κάνουν τις τρεις ηγεμονίες, δηλαδή η ηγεμονία Δυτικής Ελλάδος με τα Γιάννενα και τον Αλή Πασά, η ηγεμονία Ανατολικής Ελλάδος και η ηγεμονία Πελοποννήσου Νήσων, όπου θα παίρνανε οι Ρώσοι την Πελοπόννησο, οι Γάλλοι την Ανατολική και οι Άγγλοι τη Δυτική, Κέρκυρα δηλαδή, πού στείλανε τον άνθρωπό του στο Μαυροκορδάτο? Στο Μεσολόγγι και τον Μπάιρον. Εκεί ήταν η πρωτεύουσα. Όταν αλλάξανε πολιτική, άλλαξε κυβέρνηση. Δεν μπορούσε ο Μαυροκορδάτος και ο Μιαούλης να ανεφοδιάσουν το Μεσολόγγι. Δεν μπορούσαν. Αδύνατο. Αδύνατο. Και εγκατέλειψαν το Μεσολόγγι. Αυτό είναι εσχάτη προδοσία. Σαν αυτή του Γεωργίου Παπανδρέου που υπέγραψε το μνημόνιο. Αλλά άλλο αυτό, τώρα δεν μιλάμε για το 25. Μιλάμε για το 25 Μαρτίου. Θα κάνουμε την ανάναμη. Θα κάνουμε ναι, την αλλά λέω, έχει σημασία να ξέρουμε την ιστορία μας και να δούμε ότι υπάρχει μια αλληλουχία προδοτικών πράξεων. Οι οποίες εξηγούν και ερμηνεύουν την τύχη μας. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό και παραμένουμε στη λογική που λένε διάφοροι εξυγχρονιστές, αριστεροί κλπ. Ότι ο Μαυροκορδάτος δεν ήταν πράκτορας. Όχι. Ήταν λέει εξυγχρονιστής. Σαν το Σιμίτη, κατά πράγμα. Κάτι τέτοιο. Δεν λέω ότι ο Σιμίτης ήταν πράκτορας. Όχι. Ο Σιμίτης ήταν αυτό που ήταν. Αβρούρι. Θέλω να μας πείτε. Τι μπορούμε να διδαχτούμε από αυτή την περίοδο και αν μπορεί να γίνει μια αναγωγή στο σήμερα. Να μπορούμε να ξεχωρίζουμε αυτούς που αγαπάνε την πατρίδα και το λαό της, δηλαδή τους ανθρώπους της, από αυτούς που αγαπάνε την τσέπη τους και τον προστάτη τους. Απλά. Αυτό είναι. Αυτό όμως πώς θα το καταλάβω, πώς θα μπορέσουμε να... Πώς... Τελικά δεν μπορούσαμε ποτέ από ό,τι αποδείχθηκε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο κόσμος και το 1830 και σήμερα πιστεύω ότι έχει αντιληφθεί, αντιλαμβάνεται. Απλά δεν έχει τη δύναμη. Γιατί και τότε, όπως και τώρα, οι έξωθεν δυνάμεις είναι πολύ ισχυρότερες. Τότε δια της βίας, τώρα δια των μέσων ενημερώσεως. Και διαμορφώνουν κοινή γνώμη.